εργαζόμαστε 5 με 6 μήνες το πολύ το καλοκαίρι και με ένα πενιχρό επίδομα των 438 ευρώ που θα παίρνουμε τώρα το χειμώνα για να ζήσει η οικογένειά μας. Αν αναλογιστεί κανείς τις καθημερινές ανάγκες σε τρόφιμα, την ενέργεια, τα καύσιμα, εάν σπουδάζεις και ένα παιδί και έχεις και ενίκιο, άρα λοιπόν εμείς θα πεινάσουμε. Από τη χρυσή χρονιά στον τουρισμό, στο μαύρο χειμώνα περνούν οι χιλιάδες ξενοδοχοί υπάλληλοι της Κρήτης, οι οποίοι καλούνται να επιβιώσουν με το επίδομα ανεργίας το οποίο θα χορηγηθεί για μόλις τρεις μήνες. Ειδικά στι περιπτώσει που και οι δύο σύζυγοι ασχολούνται με τον τουρισμό, το μηνιαίο ποσό που θα μπει στο ταμείο τη οικογένεια είναι περίπου 860 ευρώ, με τα οποία θα πρέπει να πληρωθούν με μαγικό τρόπο όλα τα έξοδα. Πάρα, πάρα, πάρα πολλά ζευγάρια. Στο ξενοδοχείο που εργάζομαι και εγώ έχουμε 5-6-7 ζευγάρια. Okay. Και εκτό από αυτό, δεν είναι μόνο ότι θα πάρουν 400-400, θα πάρουν για τρει μήνε. Τρει μήνε και πέντε μέρε. Εφάπαξ έχει καταζηθεί. Πρέπει να επιστρέψει το εφάπαξ αυτό που το περιμένει τόσο κόσμο. Με τα καύσιμα να σπάνε όλα τα κοντέρ, τα μεγάλα ποσά που απαιτούνται για τη θέρμανση και του φουσκωμένου λογαριασμού τη ΔΕΗ να καταφθάνουν απλητικοί, όλο και περισσότεροι ξενοδοχοϊπάλληλοι θα καταφεύγουν στη μαύρη εργασία η οποία θα γιγαντωθεί. Χωρί επιπλέον έσοδα, χιλιάδε οικογένειε δεν θα μπορέσουν να τα βγάλουν πέρα. Με αποτέλεσμα το σωματείο που βρίσκεται σε συζητήσει για την τοπική συλλογική σύμβαση εργασία να ζητά αύξηση 15% οκτάωρο και πενθυμερή εργασία. Όπω καταλαβαίνετε, όταν ο κόσμο δεν μπορεί να ταπεξέλθει, βέβαια θα θερκέψει η μαύρη εργασία που νομίζω ότι ήδη έχει αρχίσει. Και αυτό πρέπει να απασχολήσει σοβαρά την ελληνική κυβέρνηση. Να φύγουμε από την μιζέρτζα και τη μαύρη εργασία που λέτε τώρα εσεί, <Ροί> γιατί δεν θα φτάσουν ούτε καν. <Ροί> όχι να φάνε, ούτε <Ροί> το ρεύμα να πληρώσουν. Δεν φτάνουν. <Ροί> Στι 28 Σεπτεμβρίου, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Ηράκλειο, τα σωματεία έθεσαν στον Κυριάκο Μητσοτάκη το αίτημα παράταση του επιδόματο ανεργία. Ένα μισή μήνα μετά, μάταια περιμένουν ακόμη να πραγματοποιηθεί το ραντεβού που τους υποσχέθηκε. Πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γίνει η παράταση του ταμείου που έχουμε ζητήσει και από τον ίδιο το Πρωθυπικό Μάλιστα που περιμένουμε ακόμα το ραντεβού για να μεταβούμε στην Αθήνα ώστε να αριστικοποιηθεί. Αυτό περιμένουμε όλοι. Τώρα η κυβέρνηση μου φαίνεται ότι κοιτάζει άλλα θέματα. Ξέρουμε όλοι και βλέπουμε όλοι. Δεκάδες φορές μέχρι σήμερα έχουν επαναλάβει το ίδιο αίτημα, μόνο που για τους ξενοδοχοϊπαλίλους αυτό που διαφοροποιεί τη φετινή χρονιά είναι ότι αποτελεί λόγω οικονομικών συνθηκών μια από τις δυσκολότερες των τελευταίων δεκαετιών. Εμείς λέμε και το έχουμε βάλει θέμα από την πρώτη στιγμή ότι πρέπει να επεκταθεί η χρονική διάρκεια του Ταμείου Ανεργίας όσο χρονικό διάστημα είναι ο άνεργος, άνεργος. Πάντω, με πυρετόδει ρυθμού συνεχίζεται η κατάθεση των εγγράφων με τη βοήθεια του Σωματείου για το Ταμείο Ανεργία.